Δεινοπαθήματα γόχα από το περιοδικό Βοανεργές, τεύχος 59. Τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Πρώτη Κυριακή Ορθοδοξία στο Λιώπης Παιανία Αττικής το έτος 1928. Πολλή εθλίψη των δικαίων και εκπασών αυτών αυτούς ρίσεται ο Κύριος. Συνέβη στο Λιώπης Παιανίας Αττικής το έτος 1928, ήταν η πρώτη Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής Κυριακή της Ορθοδοξίας. Η μέρα χαράς για την Εκκλησία που με κάθε λαμπρότητα την ημέρα αυτή εορτάζει η αναστήλωση των σεπτών Αγίων εικόνων, μία ακόμη νίκη της Ορθοδοξίας. Αυτή η νίκη της Ορθοδοξίας συγκεντρώθηκαν και οι λιοπεσιώτες να γιορτάσουν στο εξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας, όπως και στα περισσότερα παρατήρηματα κατά τα πρώτα χρόνια του Ιερού Αγώνου στον Γόχ, δεν υπήρχε μόνιμος ιερέας, το ίδιο συνέβη και στο Λιώπεση. Όλο και κάποιος όμως αγιορείτης ιερομόναχος θα βρισκόταν για να τους λειτουργήσει. Αυτή την Κυριακή είχαν καλέσει τον πατέρα Παρθένιο τον Ιβυρίτη, ο οποίος έτρεχε πρόθυμα οπουδήποτε για να εξυπηρετήσει τον Ιερό Αγώνα της Εκκλησίας μας. Όλο σχεδόν το χωριό ήρθε στο Ιερό Εξοκλήσι για να λειτουργηθεί και να τιμήσει την επίσημη για τους Ορθοδόξους ημέρα της Ορθοδοξίας. Η Θεία Λειτουργία άρχισε και τελείωσε με τάξη και ησυχία. Στο τέλος, ο πατήρ Παρθένιος κάλεσε όλους τους πιστούς να έρθουν το απόγευμα στον Εσπερινό, όπου θα διάβαζαν το καθιερωμένο για την ημέρα αυτή συνοδικών και συνέχεια η ανάμνηση της νίκης των Ορθοδόξων κατά των εικονομάχων όλοι μαζί θα τελούσαν την ιερή λιτάνευση των Αγίων Εικόνων. Στο κάλεσμα του πατρός Παρθενίου έτρεξαν με προθυμία να δώσουν το παρόν λιοπεσιώτες και λιοπεσιώτησες κατακλείζοντας από νωρίς το μικρό ιερό ναό και το προάβλιο του. Ο Εσπερινός που άρχισε ήσυχα και πανηγυρικά δεν επρόκειτο δυστυχώς να τελειώσει το ίδιο ήσυχα, διότι σε λίγο και χωρίς να δοθεί η παραμικρή αφορμή εισβάλλουν με θράσο το προάβλιο αστυνομικός σταθμάρχης, κάποιος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος με δύο χωροφύλακες. Προχωρούν με δυσκολία ανάμεσα στο πλήθος για να συλλάβουν τον ιερέα που τόλμησε να εκτελέσει τα ορθόδοξα τα ιερατικά του καθήκοντα. Ανησυχία για την αγανάκτηση κατέλαβε τους πιστούς για την ασέβεια αυτή των αρχών να δημιουργήσουν δηλαδή σκάνδαλο εν ώρα ιεράς ακολουθίας. Ο αστυνομικός όμως με τη συνοδεία του αδιαφορώντας για τις διαμαρτυρίες των πιστών και την ιερότητα του χώρου και της στιγμής προχωρούν επιμένοντας το σκοπό τους. Γεμάτες πίστη και θάρρος Χριστού τότε οι λιοπεσιώτησες δεν άντεξαν την ασέβεια και όρμησαν αγανακτισμένες να τους δίνουν, προστατεύοντας από τα βάρβαρα χέρια τους τον αθώο και υπερζηλωτή ιερέα τους. Ο αστυνόμος για να σταματήσει αποφασισμένες γυναίκες βγάζει το περίστροφο και πυροβολεί στον αέρα, ενώ κάνει νόημα στους χωροφύλακες να σπεύσουν για να ειδοποιήσουν το σταθμό κοροπίου προς ενίσχυση. Ο ιερέας εντωμεταξύ, με τη βοήθεια των πιστών που βρίσκονται στο ναό, ξεφεύγει από το παράθυρο σκεπασμένος με μία βελέτσα. Οι ενισχύσεις δεν αργούν να φτάσουν και μάλιστα λόγω της εκτάκτου ανάγκης μαζί τους και ο σταθμός του κοροπίου. Η παρουσία των ενισχύσεων δεν τρομάζει τους πιστούς και γι' αυτό τα όργανα καταφεύγουν πάλι στους πυροβολισμούς για να διαλύσουν το πλήθος. Στη συνέχεια όμως το συνηθίζουν μετά από κάθε παρόμοια δυναμική ψευδοεπιτυχία τους. Συλλαμβάνουν τον πρόεδρο Δημήτριο Κόλια και τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής καθώς και μία γυναίκα που είχε το θάρρος να ελέγξει το σταθμάρχη δημόσια και τραβώντας του τα γαλόνια να του φωνάξει κατάμουτρα. «Είσαι ανάξιος να τα φοράς αυτά». Όπως μας πληροφόρησαν επιζώντες αυτόπτες μάρτυρες, οι συλληφθέντες οδηγήθησαν με χειροπέδες στη φυλακή του Κοροπίου. Οι λιοπεσιώτες δεν αρκέστηκαν μόνο σε αυτή τη θαρετή αντίδρασή τους κατά την ημέρα της Ορθοδοξίας, αλλά έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βρουν τη συνησυχία τους από τους σχισματικούς. Έστειλαν το κατωτέρω τηλεγράφημα στην τότε κυβέρνηση και διαμαρτύρονται έντονα για τη σκληρή και απάνθρωπη μεταχείρισή τους εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Παπαδοπούλου του Μασόνου.
Ο ίδιος αστυνόμος, όταν μετά τα επεισόδια ερωτήθηκε για την απάνθρωπη πράγματι συμπεριφορά του προς παλαιομορφωλογή της, αποκάλυψε απαθέστατα ότι εκτελούσε εντολές του Αρχιεπισκόπου, προς τον εξαρχόταν ο κύριο πρόεδρο της κυβερνήσεως, κύριο πρόεδρο της Βουλής, κύριο πρόεδρο των εσωτερικών, κύριο πρόεδρο των εκκλησιαστικών. Διαμαρτυρώμεθα ετώνος ως ελεύθεροι Έλληνες πολίτες, διότι παρά το Σύνταγμα και όλος παρανόμος, εντάφθα ο αστυνομικός σταθμάρχης θέλησε να συλλάβει τον ιερέα των οικογενειών της κοινότητάς μας εντός του Ιερού Ναού, άνευ ειδικού εντάλματος ή άλλης θυμός διαταγής των προϊσταμένων αρχών του και διατάραξε την ειρήνη των συμπολιτών μας και εξύψε τα πνεύματα αυτών εις επικίνδυνο σημείο απειλών να πυροβολήσει κατά του δικαίως εναγαναχτής ευρεθέντος πλήθους. Επειδή δεν επέτυχε του σκοπού του, προέβη σε άλλη παρανομία. Συλλαβών τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής μετά μιας γυναικός την επόμενη πρωία της χθες και κρατήσας τους τούτους έγκλησης όλη την ημέρα, απέστειλε συνοδεία στο εντάφθαμα τμήμα των μεταγωγών, αναστατώσα συνεπία τούτου τους κατοίκους, ήτινες διετελούσιν ενευλόγο ερεθισμό. Όθεν τη διαμαρτυρία ταύτην εκ μέρους 400 οικογενείων, προς πρόληψην σοβαρότερων γεγονότων, διαβιβάζοντες ημίν δια την αντισυνταγματική αυθαίρετον και παράνομον προκείμενη ενέργεια του εν λόγω αστυνομικού, ζητούμε την άμεσον τιμωρία τούτου, την απόλυση εντός της ημέρας των παρανόμων κατακρατουμένων και την πάυση οποιασδήποτε εν το μέλλοντι επεμβάσεως των αστυνομικών οργάνων ή στα θρησκευτικά ημών καθήκοντα τα οποία κατά τα σκημένας διατάξεις δικαιούμεθα να εκτελούμε με τα ιερέως απαρεγκλήτως ακολουθούντος τα σασαλεύσεις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Αγίας Εκκλησίας και η Επιτροπή του Λαού Νικόλαος Μαριέτης, Δημήτριος Σιδέρης, Λάμδα Σπύρου, Χ. Χρήστος Δάβαρης, Κώστας Χούντας, Σίγμα Παγώνης, Γάμα Θανάσης, Σίγμα Σιδέρης, Αδάμ Παπασπύρου, Νι Δάβαρης, Ιωάννης Τσίμης, Δέλτα Αλφα Σπύρου, Δέλτα Σίγμα Δάβαρης, Κάπα Πρίφτης. Και η καθημερινή εφημερίδα σκρίπτει μεθεπόμενη ημέρα των γεγονότων στο φύλλο της 7ης Μαρτίου 1928, καυτηριάζοντας την αχαρακτήριστη στάση των καινοτόμων και των οργάνων τους προς παλαιομορφωλογίτας Λιοπεσιώτας, γράφει «Συλλήψεις και χειροπέδες. Η στολιόπεση αστυνομία έδρασε κατά των παλαιομορφωλογητών κατοίκων χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι συμπιπτούσεις της εορτής της Ορθοδοξίας κατά το παλαιόν και νέων ημερολόγιων η δύνατο ακολύτως παλαιομορφωλογείται κάτοικοι να εκκλησιαστώσει και την Θεία Λατρεία του να τελέσουν ελευθέρως. Η τιάφτη της αστυνομίας επέμβασης ως ή το επόμενο εξήγηρε τους κατοίκους και θα ελάμβανε χώρα αιματηρές και νέοι εάν δεν επενέβαιναν εκ τούτων ψυχρωμότεροι. Οι ψυχρεμότεροι. Αλλά δυστυχώς οι αγριώτες και οι βαρβαρώτες της αστυνομίας εξέσπασαν στα σγενωμένα συλλήψεις αθώων χριστιανών και στη χρησιμοποίηση των χειροπεδών εις τα σχήρας όχι μόνο των άνδρων αλλά και των γυναικών κατά τη μεταφορά των εις Αθήνας. Και το έσχος τούτο της αστυνομικής αγριότητος επαναφέρον εις παλαιάς τας ημέρας των αστυνομικών βασιβουζουκισμών και βανδαλισμών βαρύνει εξ ολοκλήρου τους εισηγητάς του νέου ημερολογίου και τους εισηγητάς καταδίωξης των παλαιομορφωλογητών, αλλά η αστυνομική επέμβαση στα θρησκευτικά καθήκοντα των χριστιανών οδηγεί ασφαλώς εις την εξάντληση της υπομονής του λαού, ότε την οργήν τούτου θα δοκιμάσουν πρώτα οι υπεύθυνοι της σημερινής θρησκευτικής αναστατώσεως. Σκρίπ 7 Τρίτου 1928 και το αποτέλεσμα όλων των προσπαθειών που κατέβαλαν οι Λιοπεσιώτες ήταν απλώς η μετάθεση του σταθμάρχου Λιοπεσίου και απόλυση των αθώων και συλληφθέντων με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών. Είναι τα μέτρα τα συνηθισμένα τακτικής τους να ειρηνεύουν προσωρινώς τα πνεύματα για να αποσιωπώνται θλιβερά εξαιτίας τους επεισόδιου. Ουσιαστικά όμως για τους Λιοπεσιώτες που με τόσο ενθουσιασμό συγκεντρώθηκαν στον Εσπερινό εκείνη τη Κυριακή, υπακούντας τον πατέρα Παρθένιο Ιβυρίτη, η μέρα εκείνη ήταν συμβολική.
Εκλήθησαν αυτοί να προσθέσουν την ατελείωτη σειρά των αγώνων για την Ορθοδοξία έναν ακόμη αγώνα. Τον αγώνα τους για την επικράτηση των πατρίων παραδόσεων στην πατρίδα μας την Ελλάδα και ανταποκρίθηκαν ολόψυχα. Δεύτερον, επεισόδια στην Κερατέα Αττική στο έτος 1929 και πάντοτε θέλοντες εις ευζευών ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Β. Τιμοθέου, Γ. 12. Είναι αρκετές οι περιοχές της Ελλάδος που έχουν την να παρουσιάσουν γεγονότα σχετικά με τη θέληση και την επιμονή των πρώτων παλαιομερολογητών να ακολουθούν το εορτολόγιο που οι Άγιοι Πατέρες παρέδωσαν, ιδίως όταν απειλείτο η ακρίβεια της πίστης και η ελευθερία των αγωνιστών ιερέων ήσαν ικανή να διακινδυνεύσει και τη ζωή των ακόμη. Τέτοια ηρωικά επεισόδια θα έχουν την ευκαιρία μεν οι επιζώντες μάρτυρες να διηγούνται τη χαρά, δε οι αγνώτες θες να πληροφορούνται. Η Κερατέα είναι ένας από τους τόπους που έχει επιδείξει αρκετές θαραλέες αντιδράσεις παλαιομερολογητών. Στη συνέχεια αναγράφεται ένα περιστατικό επίμονης αναζητήσεως από τις αρχές ενός ιερέως των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών που έλαβε χώρα σε οικογενειακό περιβάλλον και συγκεκριμένα στο σπίτι του Ιωάννου Λέπουρη. Αλλά καλύτερα να αφήσουμε τον ίδιο να μας διηγηθεί τι συνέβη στο σπίτι του το μαρτιάτικο εκείνο απόβραδο του έτους 1929. Εδώ στην Κερατέα, από την πρώτη κιόλας χρονιά του σχίσματος, οργανωθήκαμε οι παλαιομερολογίτες δημιουργώντας παράρτημα της Ιεράς Κοινότητος, τον ΓΟΧ, που έδρευε τότε στην Αθήνα. Πρόεδρος μας ήταν ο Χρήστος Παναγιώτου και Γενικός Γραμματής ημών του Λόγου μου. Λόγω των συνεχών διωγμών μόλις το 1928, κατορθώσαμε να στήσουμε μεσανίδες ένα μικρό ιερό ναό έξω από το χωριό για να μπορούμε να εκκλησιαζόμαστε. Όσο για τον ιερέα, φέρναμε κάθε τόσο και στα κρυφά όποιον βρίσκαμε και έτσι τελούσαμε τα Άγια Μυστήριά μας. Δεν προλάβαμε όμως να χαρούμε για την απόκτηση του δικού μας ναού, γιατί ένα χρόνο περίπου οι αρχές μας τον κατεδάφισαν κατά απέτηση του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου παρά τις ζωηρές αντιδράσεις μας. Ευτυχώς όμως που τότε αίμα δεν χύθηκε όπως στη Μάνδρα, γιατί υπήρξαν και μερικοί χριστιανοί που φέρθηκαν ψύχρεμα. Το Μάρτιο του 1929 είχε έρθει στο χωριό μας κρυφά βεβαίως ο ιερομόναχος πατήρ Ακάκιος για να εξομολογήσει και να κάνει ευχέλεια και τόσο που τόσο ιστορούνται οι γόχ τότε. Στις 25 Μαρτίου ανήμερα του Ευαγγελισμού, Πάτριον Ορτολόγιο, σκεφτήκαμε να βαπτίσουμε την κόρη μας που είχε πριν λίγους μήνες γεννηθεί. Ήταν άλλωστε μια ευκαιρία αφού υπήρχε παπά στο χωριό. Η βάφτιση έγινε κρυφά στο σπίτι μου και σε αυτοσχέδια από λαμαρίνα κολυμπήθρα. Μετά τη βάφτιση, όπως συνηθίζεται στα χωριά μας, ακολούθησε τραπέζι, το οποίο ευλόγησε ο πατήρ Ακάκιος και στο οποίο κάθισαν οι συγγενείς και φίλοι μας. Ο πατήρ Ακάκιος ήταν ο πρώτος που άρχισε την ψαλμωδία για να γιορτάσουμε το χαρμόσυνο γεγονός. Παρόλες τις προφυλάξεις μας, η παρουσία του ιερέως στο σπίτι μας εκείνο το βράδυ έγινε γνωστή και προδόθηκε στην αστυνομία. Έτσι δεν είχαμε καλά-καλά τελειώσει το τραπέζι όταν πληροφορηθήκαμε ότι το σπίτι είχε υπερκυκλωθεί από χωροφύλακες με επικεφαλής τον αντισπασπιστή του σταθμού χωροφυλακής, τον Μακαρίτη Φιλοπημένα Δεγκλερή. Πιο θερμόαιμος και ανήσυχος από όλους μας ο κουμπάρος μου Αθανάσιος Μπότσης πεταχτήκε αμέσως έξω για να ζητήσει το λόγο από τον αστυνόμο που έσπευσε να τον καθησυχάσει λέγοντάς του «Ακούστε με, από σας δεν ζητούμε τίποτα, απλώς τον ιερέα που βρίσκεται μέσα θέλουμε να μας παραδώσετε. Στα αλήθεια κύριε αντιπασπιστά, σας πέρασε από το μυαλό ποτέ ότι υπάρχει κάποιος σε αυτό το σπίτι που θέλει να μιμηθεί τον Ιούδα? Και προσέξτε καλά κύριε αντιπασπιστά, διότι αν μεταχειριστείτε βία για να επιτύχετε το σκοπό σας είμαι σίγουρος ότι θα χυθεί αίμα, για το οποίο θα είστε εσείς και μόνο υπεύθυνος». Αυτά τα θαρετά λόγια ήταν η απάντηση του κουμπάρου μου στον αστυνομικό που θεωρούσε απλό πράγμα να το επιτρέψουμε να αρπάξει μέσα από τα χέρια μας τον πιο πολύτιμο θησαυρό μας, τον παπά μας.
Η είδηση εντωμεταξύ της πολιορκίας του σπιτιού μου μαθεύτηκε αμέσως όλο το χωριό και δεν άρχισαν όλοι οι χωριανοί να τρέξουν για να μας συμπαρασταθούν. Βλέποντας ο αστυνόμος ότι οι χωριάτες μπρος στο δίκιο τους δεν λογαριάζουν τίποτε, κάλεσε εμέ κοντά του, επειδή ήμουν ο νοικοκύρης του σπιτιού και φοβερίζοντάς με στην αρχή μου ζήτησε να του παραδώσουμε τον παπά μας. Όχι κύριε αστυνόμε, αυτό που μου ζητάς δεν γίνεται, προτιμώ να πεθάνω παρά να κάνω τέτοια πράξη. Ο αστυνόμος βλέποντας τότε ότι δεν είχε πια ελπίδα να εκτελέσει την αποστολή του, φοβούμενος δε και αιματοσυχησία, αν κατέφευγε στη βία, με πήρε ιδιαιτέρως και με εκμυστηρεύει. Κυριάννη, σε παρακαλώ τουλάχιστον, κάμε μου τούτη τη χάρη, ό,τι θέλεις κύριε αστυνόμε μου, του απάντησε. Αρκεί να μου πεις πάλι για τον παπά μας. Όχι Κυριάννη, δεν πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, μόνο άκουσέ με, ελεύθερα, καθίστε, φάτε, πιείτε, διασκεδάστε όσο θέλετε. Πριν όμως ξημερώσει θέλω να έχετε φυγαδεύσει τον παπά από το χωριό για να μπορέσω και εγώ να δικαιολογηθώ σε αυτούς που με διέταξαν ότι τάχα δεν το βρήκα στο σπίτι σας απόψε. Σύμφωνοι κύριε αστυνομή, καταλαβαίνω τι θες, έχεις όμως το λόγο μας και τη συμπάθειά μας και που καταλάβατε και λόγου σας ότι ήταν αδύνατο να γίνει αυτό που μας ζητούσατε. Έτσι και χωρίς τραγικές συνέπειες πέρασε το γιορτινό εκείνο βράδυ. Συνεχίσαμε φυσικά το γλέντι, κρατώντας το λόγο που δώσαμε πριν ξημερώσει, ο ιερέας είχε απομακρυνθεί από το χωριό μας. Ο πρόεδρός μας τον είχε μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στην Αθήνα. Η κόρη μου δεν είχε την τιμή να βαφτιστεί κάτω από τέτοιες συνθήκες. Βρίσκεται σήμερα μοναχή στην Ιερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρήσης Κερατέας. Τρίτο, επεισόδια στο Καπαρέλι Θηβών το έτος 1931. Ή ο κόσμος ημάς μισή γιγνώσκεται ότι εμέ πρώτον με μίσηκεν. Αυτή τη φορά τα γεγονότα συνέβησαν στο χωριό Καπαρέλι των Θηβών με στόχο τον ιερομόναχο πατέρα Ακάκη ο παπά. Ήταν καλοκαίρι του έτους 1931 και παραμονή σε εορτή των Αγίων Αποστόλων, τότε που οι χωρικοί κάλεσαν στο Καπαρέλι τον πατέρα Ακάκιο για να τους εξομολογήσει και να τους λειτουργήσει τη μεγάλη αυτή εορτή. Αυτή την παραμονή της εορτής, ημέρα Σάββατο, ήρθε ο πατέρας Ακάκιος στο Καπαρέλι και μάλιστα ακούραστος κατευθύνθηκε αμέσως στο ναό για να κάνει εσπερινό ώστε να προλάβει και την εξομολόγηση των πιστών. Όλα ήσυχα και ωραία εξελίχθηκαν εκείνο το απόγευμα. Μόνο το πρωί της Κυριακής, αν πήγε στον ιερό ναό να λειτουργήσει, κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Δύο χωροφύλακες φρουρούσαν τον ναό με την εντολή να εμποδίσουν τη θεία λειτουργία. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα, μπήκε αθόρυβα στον ναό και χωρίς να τον αντιληφθούν, ντύθηκε και άρχισε ήρεμα την ακολουθία του όρθρου. Οι πιστοί άρχισαν να καταφτάνουν στην εκκλησία που σε λίγο γέμισε. Οι χωροφύλακες μετά από αυτά δεν τόλμησαν να σταματήσουν τους πιστούς που με τόση λαχτάρα κατέφταναν οικογενειακώς για να λειτουργηθούν. Τι άλλο μπορούσαν να κάνουν από το να φύγουν και να ειδοποιήσουν τον αστυνόμο που δεν άρχισε να έρθει. Ήταν κάποιος ονόματι Ιωάννης Βοζίκης και μαζί του 6 χωροφύλακες. Πλησίασαν και περιμένοντας να τελειώσει η λειτουργία άρχισαν νευρικά να πηγαίνουν έρχονται έξω από τον ναό. Χωρίς να βιάζει τον πατέρα Σακάκης λειτουργήσε κανονικά και μάλιστα ομίλησε στους πανηγυριστές με θέρμη για τις παραδόσεις και τις θέση που πρέπει να κρατούν οι πιστοί. Τελείωσε η θεία λειτουργία αλλά οι πιστοί όσο έβλεπαν τους χωροφύλακες να τριγυρίζουν έξω από τον ναό δεν το είχαν σκοπό να φύγουν. Παρέμειναν στο ναό διότι διαστανόντουσαν. Διαισθάνονται ότι ο παπάς τους κινδύνευε και δεν ήθελα να τον αφήσουν μόνο στα χέρια των οργάνων των σχισματικών. Αγανακτισμένος από την καθυστέρηση, ο αστυνόμος ζήτησε από τον πατέρα Κάκη να τον ακολουθήσει στο τμήμα. «Καλά, έχετε ένταλμα συλλήψεώς μου», ρώτησε ατάραχος ο πατέρας Ακάκιος. Ο αστυνόμος δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι υπάρχουν παλιές διαταγές που απαγορεύουν στους παλαιομερολογίτες να λειτουργούν και σε αυτές
πρέπει να συμμορφώνονται. Εγώ, άνθρωποι του Θεού, έλαβα εντολή να έρθω να εξομολογήσω τους πιστούς και να λειτουργήσω μόνο σήμερα και αύριο, οπότε και θα φύγω. Κάμε λοιπόν λίγη υπομονή. Αυτή η τόσο καλή απλή εξήγηση και παράκληση μαζί του ιερέως εξόργησε αδικαιολόγητα τον αστυνόμο τόσο πολύ, ώστε μέσα στο ναό και μπροστά στους πιστούς άρχισε να βρίζει τα θεία και τον ιερέα. Οι πιστοί δεν άντεξαν σε αυτή τη βέβαιη και άδικη συμπεριφορά του αστυνόμου και τον έβγαλαν έξω με τη βία, κλείνοντας από μέσα την πόρτα. Άφρησε από το κακό του για την προσβολή αυτή ο αστυνόμος και με τους χωροφύλακες ρίχθηκε με μανία στην πόρτα για να τη σπάσει. Μάταια όμως, γιατί η πόρτα άντεχε στον βανδαλισμό τους και δεν έπεφτε. Εν τω μεταξύ οι πιστοί που είχαν μείνει έξω από το ναό, βλέποντας με μεγάλη τους λύπη τη βάρβαρη συμπεριφορά των αστυνομικών, προσπάθησαν να τους σταματήσουν παίρνοντας θέση μπροστά στην πόρτα. «Απομακρυνθείτε αμέσως, γιατί δεν θα διστάσω σε τίποτε», απείλησε ο αστυνομικός βγάζοντας το περίστροφό του. Κανείς δεν κινήθηκε. Στην απαθή και γενναία αντίδρασή τους άρχισε πάλι να βρίζει τον ιερέα και να τον καλεί. «Βγες έξω, τραγόπαπα! Βγες έξω για θα σε κάψω ζωντανό!» Και οι χυδαίες εκφράσεις συνεχίστηκαν μέχρι αργά το μεσημέρι, οπότε έφτασαν από την Αθήνα 3 μέλη της κοινότητας των ΓΟΧ. Είχαν ειδοποιηθεί αμέσως μόλις εκδηλώθηκαν οι προθέσεις των χωροφυλάκων και μάλιστα με το εξής τηλεγράφημα. «Ιερές μας πολιερκείται εντός του ναού υπό εξουσίας. Στοπ. Ενεργήσατε δεόντως. Στοπ». Επιτόπου έσφεσαν οι εκπρόσωποι της κοινότητας για να βρουν μία λύση και να σταματήσουν το κακό. Με ψευτοευγένεια τους αντιμετώπισε ο αστυνομικός, που βιάστηκε μάλιστα να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του. Τους είπε ότι είχε ρητή εντολή από τον επίσκοπο της περιφέρειας Τιβών και Λιβαδίας Συνέσιων να μην επιτραπεί στους παλαιομορφωμένους ιερείς να λειτουργούν. Συζήτησαν αρκετά και κατέληξαν στην απόφαση να λυθεί η πολιαρχία, με την προϋπόθεση όμως ότι οι απεσταλμένοι της κοινότητας την επομένη κιόλας μέρα θα είχαν να του παρουσιάσουν μία άδεια από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης. Μόνο τότε απομακρύνθηκε από τον ναό αστυνόμος με τη συνοδεία του, ενώ τα μέλη της κοινότητας έφυγαν για την Αθήνα. Ο πατήρ Ακάκιος όμως δεν εγκατέλειψε ούτε ένα λεπτό τον ναό. Συνέχισε να εξομολογεί όσους πιστούς παρέμειναν και αργά το απόγευμα σήμανε για τον Εσπερινό των Αγίων Αποστόλων. Στο άκουσμα της καμπάνας ο αστυνόμος με τους χωροφύλακες ξαναγύρισαν στο ναό και διέταξε να σταματήσουν την ψαλμωδία. Τόσο φαίνεται τον πείραζαν το κύριε Λέισον και το λιβάνι. Δεν το κατάφερε να επιβληθεί και αναγκάστηκε να περιμένει την απόλυση. Πλησίασε τότε τον ιερέα και προσποιούμενος τον μετανοημένο του εξήγησε ότι θα ήταν φρόνιμο να διανυκτερεύσει το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα και το ξημέρωμα επί το λόγο της τιμής του ο ίδιος να τον συνοδεύσει στο ναό να λειτουργήσει. Οι πιστοί αμέσως υποψιάστηκαν ότι κάποιο άσχημο παιχνίδι θα πεσόταν εις βάρος του ιερέα τους και προσπάθησαν να τον πείσουν να μην δεχτεί. Ο πατήρ Ακάκιος στην επιμονή και τις παρακλήσεις του αστυνομικού λήξε και τον ακολούθησε στο τμήμα, αφού προηγουμένως ζήτησε επιβεβαίωση του αστυνομικού μπροστά στους σπίτους τους. «Μου δίνεις το λόγο της τιμής σου ότι θα τηρήσεις ό,τι μου υποσχέθηκες?» Και ο αστυνόμος μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους τον διαβεβαίωσε. Οι πιστοί κατά εντολή του πατρός Ακακίου επέστρεψαν στα σπίτια τους, έχοντας πάντα την ανησυχία για τον ιερέα τους. Πρωί-πρωί, κατά τη συμφωνία, ο αστυνόμος ξύπνησε τον πατέρα Ακάκιο για να τον οδηγήσει όμως με συνοδεία στη Θήβα και όχι στο ναό, όπως του υποσχέθηκε, δίνοντας μάλιστα και το λόγο της τιμής του. Γεμάτος λύπη και απογοήτευση, τότε ο γέροντας για τη στάση του αστυνομικού τον ρωτά: «Έτσι λοιπόν κρατάς εσύ το λόγο σου?» Και ο αστυνόμος αδίσταχτα του απαντά: «Τη δουλειά μου έκανα και τίποτα περισσότερο. Είσαι πολύ σπουδαίος άνθρωπος, συγχαρητήρια. Ούτε λόγο έχεις εσύ, ούτε τιμή, ούτε ιερό και όσιο. Πάψε πια», του αντιμίλησε ο αστυνόμος. «Μη με κάνεις να σε μαυρίσω στο ξύλο.
Χωρίς λοιπόν να πάρει είδηση κανένας, ο γέροντας Ακάκιος φυγαδεύτηκε εκείνο το πρωινό στη Θήβα και κλείστηκε στη φυλακή. Κατέφερε όμως και ειδοποίησε αμέσως την κοινότητα στην Αθήνα. Έτσι, λίγο πριν ξεκινήσουν για τον Υπουργό Εσωτερικών Ιγούχ, έλαβαν το κατωτέρω τηλεγράφημα. Ευρίσκουμε εις κρατήριο Θηβών. Ενεργήσατε απελευθέρωσή μου. Ιερομόναχος Ακάκιος, ο Υπουργός σε δικαίωση του ΓΟΧ, αναγνωρίζοντας την παράνομη και αντιχριστιανική στάση των αστυνομικών, και ευθύς διέταξε την απελευθέρωση του πατρός Αγαλκίου και διέταξε ανακρίσεις με τα περαιτέρω κατά του παρανομήσαντος αστυνόμου του Καπαρελίου. Ο πατήρ Ακάκιος ελευθερώθηκε και διακήρυξε μία ακόμη νίκη των ΓΟΧ με το χαρμόσυνο αυτή τη φορά τηλεγράφημά του. Και πάλι είναι ο Θεός σε δικαίωση του ΓΟΧ. Το δίκαιο εθριάβρευσε και πάλι. Πάτρια, τόμος δεύτερος.